Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αδερφοί μου, σήμερα εορτάζουμε ομολογία Θεού. Σήμερα εορτάζουμε μίαν και μοναδική περίπτωση δια να χορτάσουν οι άπιστοι, αυτοί οι οποίοι λέγουν και επαναλαμβάνουν, εάν δεν δω, δεν πιστεύω. Εάν δεν δω, δεν πιστεύω. Αν είναι το δυνατόν να έχουμε το Χριστό μας καθεκάστην ημέρα κοντά μας, να το βλέπουμε και νομίζουμε ότι τότε θα πιστεύσουμε. Ούτε τότε θα πιστεύσουν οι άπιστοι. Όπως αυτή τη στιγμή μέσα στους ακροατάς του Θείου Λόγου υπάρχουν και οι κριτές του Θείου Λόγου. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν αντέχουν να ακούν τον Θεό. Δεν αντέχουν να ακούν τα τι λέει ο Θεός. Δεν αντέχουν να ακούν την αλήθεια. Θέλουν να θοπεύουμε τον άνθρωπο της αμαρτίας για να είμεθα ευπρόσδεκτοι στην ζωή τους. Αδερφοί μου, τυχαίως ο Θωμάς δεν υπήρχε μετά των μαθητών. Τύχη δεν υπάρχει. Ρώτησαν τους Αγίους της Εκκλησίας μας εάν υπάρχει τύχη. Τύχη δεν υπάρχει. Πρόνοια Θεού υπάρχει. Όχι τύχη. Το κισμέτ των Τούρκων δεν το έχουν οι Χριστιανοί. Οι Χριστιανοί έχουν την αλήθεια. Οι Χριστιανοί έχουν αυτό το οποίο είναι πραγματικό της. Διατί όμως επέτρεψε ο Θεός να λείπει ο Θωμάς? Δια να κλείσουν τα στόματα των απίστων ανθρώπων, αυτών οι οποίοι ζητούν αποδείξεις δια να πιστεύσουν, και όταν βλέποντας αποδείξεις δεν πιστεύουν. Όταν βλέπουν τα θαύματα δεν πιστεύουν. Τυχαίως, λέει, έγινε. Έπεσε το αυτοκίνητο 150 μέτρα μέσα στη χαράδρα και δεν έπαθε τίποτε ο άνθρωπος. Και λέγει, τυχαίως, λέει. Είχε τύχη, λέει. Αυτά είναι παραμύθια τα οποία λένε στα παιδάκια. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τον Θεό, βλέπουν τον Θεό και προσκυνούν το θέλημά Του. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος λέει, τρίχα από την κεφαλή σου δεν πέφτει χωρίς το θέλημά μου. Ουδίνεστε ποιήν ουδέν. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κρατά τα πάντα στα χεράκια Του, τα θεϊκά, τα πατρικά, τα στοργικά. Ο Θεός ο οποίος κάθεται στο θρόνο Του και κυβερνά τον κόσμο. Ο Θεός ο οποίος επιτρέπει στην δοκιμασία εις τον άνθρωπο δια να τον αναγνωρίσει ως Θεόν. Ο Θεός επιτρέπει το καλό, επιτρέπει και το μαστίγιο. Όταν μαστιγώνει, ο Θεός μας θέλει να είμεθα κοντά Του. Είναι ο Πατέρας ο στοργικός και εμείς είμεθα τα παιδιά Του. Και εκείνος που αγαπά τα παιδιά Του, ο Πατέρας που αγαπά τα παιδιά Του, δεν τα θοπεύει μόνο, αλλά και τα τιμωρεί. Αδερφοί μου, η κοσμοσωτήριος ομολογία του Αγίου Θωμά. Κοσμοσωτήριος ομολογία. Το θέμα τούτο είναι εις την ζωή μας. Ώστις με ομολογήσει εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, ομολογήσω
κακό αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο Πανάγαθος Θεός συμφωνεί, κάνει συμφωνία με τον άνθρωπο. Με ομολογείς, θα σε ομολογήσω. Δεν με ομολογείς, δεν θα σε ομολογήσω. Σκληρό το θέμα, πολύ σκληρό. Διότι αν δεν ομολογήσουμε τον Θεό τώρα εις τον κόσμο τούτον, πότε θα τον ομολογήσουμε? Όταν θα καθίσει να κρίνει τον κόσμο, τότε τα πάντα έκλεισαν. Ρώτησεν ο Θεός τους μαθητάς του και τους είπε, τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι? Έχει τους μαθητάς του μπροστά του ο Θεός, τους 12 Αποστόλους, και τους ερωτά, τι με λέγουν ότι είμαι οι άνθρωποι? Και απήντησεν εξ ονόματος των 12 Αποστόλων ο αυθόρμητος και γλυκύτατος Απόστολος Πέτρος, «Συ ή ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και σήμερον ο Θωμάς τι λέγει? Όταν άγγιξεν τα σχήρας του επάνω εις τας πληγάς, όταν άγγιξεν το χέρι του επάνω εις την πλευρά του Κυρίου, τότε είπε, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Δύο ομολογίες μεγάλες των Αποστόλων. Δύο ομολογίες οι οποίες απέδειξαν τον Κύριο ότι είναι Θεός, Θεός αληθινός. Ουσίας, ούσης οψίας γενομένης, λέγει, όταν ενύχτωσε. Οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι, λέγει, εις ένα μέρος, δια των φόβων των Ιουδαίων. Εφοβήθησαν μήπως τους συλλάβουν και αυτούς και τους σταυρώσουν. Και όπως ήσαν συνηγμένοι, έρχεται ο Κύριος μας και μπαίνει μέσα εις το σπίτι εκείνο χωρίς να ανοίξει τις πόρτες, χωρίς να κάνει θόρυβο, και στάθη στο μέσο αυτών και τους είπε, «Ειρήνη ημίν». Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ουχή την ειρήνη ειν ο κόσμος δίδει. Σας δίδω την ειρήνη την ειδική μου, λέγει ο Θεός. Σας γαλινεύω με την ειδική μου ειρήνη, να έχετε ανάμεταξύ σας αγάπη. Ποιο το είπε αυτό εις τους μαθητάς του? Μήπως είμεθα και εμείς μαθητέ του? Ναι, είμεθα μαθητέ του και μας έπλυνε και τα δικά μας τα πόδια ο Θεός. Όταν ταπεινώθηκε και έπλυνε τους πόδας των μαθητών, εάν είμεθα μαθητέ του, μας έπλυνε και τα δικά μας πόδια ο Θεός. Είναι εκείνος ο οποίος ταπεινώθη, λέγει, για να μας δείξει την ταπείνωση. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τε ψυχές ημών. Μάθετε απ' εμού, λέγει ο Θεός, όχι από τους αγγέλους μου, όχι από τους αγίους μου, όχι από τους μάρτυράς μου, όχι από τους μαθητάς μου. Μάθετε απ' εμού του ιδίου ότι πράος ημί. Έχεις, αδελφέ μου, πραότητα? Είσαι στην βασιλεία των ουρανών, διότι μακάρι η πραείς ότι αυτή κληρονομήσουσι την βασιλεία του Θεού. Είσαι πράος και δεν βλασφημείς τα ιερά και τα θεία. Είσαι πράος και δεν εξοργίζεσαι. Είσαι πράος και ζητείς να έχεις γαλήνη, θα την έβρεις. Εάν όμως δεν έχεις την πραότητα μέσα σου, αλλά οργίζεσαι, υβρίζεις, βλασφημείς, κάνεις πράγματα τα οποία ούτε ο μεθυσμένος δεν τα κάνει, τότε μη ζητάς να είσαι με τον Θεό. Μη ζητάς να είσαι κοντά στον Θεό. Και μετά από την πραότητα να έχεις ταπείνωση, αδερφέ μου. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Ο πράος είναι ταπεινός άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος έχει πραότητα έχει και ταπείνωση.
Και ο Κύριος μας λέγει, ο πράος και ο ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος ευρίσκει ανάπαυσεν στα ψυχή του. Είναι εκείνος ο οποίος γαλινεύει, είναι εκείνος ο οποίος σηκώνεται το βάρος, το δυσβάστακτον από την ψυχή. Ναι, αδερφοί μου. Ο Θωμάς είπε ότι θέλω να δω τον Κύριόν μου και τον είδε. Όχι μόνο τον είδε, άγγιξε και επάνω του. Και όταν άγγιξε επάνω του, ομολόγησε και είπε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αδερφέ μου, μη περιμένεις να δεις τον Θεό να αγγίξεις επάνω του. Δεν τον βλέπεις, δεν θα τον δεις. Βλέπεις τα δημιουργήματά του, βλέπεις τα θαύματά του, βλέπεις τον ήλιο που ανατέλει, βλέπεις τον ήλιο που τελειώνει την ημέρα, βλέπεις τη σελήνη, βλέπεις τα άστρα, βλέπεις τα πάντα τα οποία κινούνται με ακρίβεια μεγάλη και δεν συγκρούνται τα πλήθη των αστέρων, οι γαλαξίες και τα μέτρητα εκείνα άστρα του ουρανού δεν συγκρούονται το ένα με το άλλο, διότι ο Θεός τα διευθύνει. Ας ομολογήσουμε και εμείς τον Κυριόν μας στον κόσμο τούτο. Ας τον παρακαλέσουμε να μας δώσει δύναμη με το παράδειγμά μας, με τα αλόγια μας, με τη συμπεριφορά μας, με τη ζωή μας, να ομολογήσουμε τον Θεό στον κόσμο τούτο, για να μας ομολογήσει και αυτός στην Βασιλεία του την Επουράνιον, όταν έρθει η στιγμή εκείνη. Αμήν.